καθοδηγητής της Κεντρικής Τράπεζας εκπροσωπήθηκε από την εκπρόσωπο τύπου του οργανισμού την κυρία Λίκη Στυλιανού με τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών Δημήτρη Σιλούρη να κακίζει το γεγονός, λέγοντας ότι ελπίζουμε σε κάποια στιγμή ο κύριος ο Πανίκος Δημητριάδης να μας κάνει την τιμή και να παρευρεθεί σε μία από τις συνεδριάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα η συνεδρίαση, η οποία έγινε στην παρουσία όλων των νυν και πρώην διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, του Γενικού Εισαγγελέα και άλλων αξιωματούχων, είχε πάρα πολύ μεγάλη ουσία. Να ξεκινήσω από το γεγονός εκεί που επικεντρώθηκε η Επιτροπή στη συμφωνία για πώληση των κυπριακών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα στην Τράπεζα Πειραιώς. Ο Ανδρέας Αρτέμι, πρώην πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, μίλησε για κακή συμφωνία πώληση των υποκαταστημάτων. Η συμφωνία άφησε έξω ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες δεν μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς, με αποτέλεσμα η Τράπεζα Κύπρου στο μέλλον να κινδυνεύει με ακόμη μεγαλύτερες ζημίες, ενώ επιβεβαιώθηκε αυτό που κατήγγειλε χθες ο κ. Σιλούρης, ότι μπορεί η Τράπεζα Πειραιώς να κάνει επιλογή δανείων και τα κακά δάνεια να τα αφήνει στην Τράπεζα Κύπρου με όλα τα κακά συνεπακόλουθα. Επί του σημείου αυτού, η κυρία Λίκη Στυλιανού ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τις πρόνοιες της συμφωνίας πέραν των όσων αποφασίστηκαν στο Eurogroup. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Κύπρου, ο νυν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σοφοκλής Μιχαλίδης, είπε ότι θα επιλέξει σήμερα τους δύο υποψήφιους εκτελεστικούς διευθυντές, τους ΣΕΟ όπως τους γνωρίζουμε, και θα υπάρξει συνεννόηση με την Τρόικα το απόγευμα ποιος από τους δύο θα αναλάβει. Επί του σημείου αυτού, ο Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Σκληρής ανέφερε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δεν έχει καμία εξουσία ούτε να άρει περιορισμούς, ούτε να διορίσει ούτε τίποτα. Αν θέλει, η Αρχή Εξυγέρνησης μπορεί να διορίσει άλλο άτομο για εκτελεστικό σύμβουλο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορούν να μετακληθούν από το εξωτερικό οποιοδήποτε πρώην αξιωματούχοι τραπεζών ή άλλων οργανισμών για να δώσουν καταθέσεις, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο τόσο της Ερευνητικής Επιτροπής όσο και της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής. Από εκεί και πέρα είχαμε επίσης αναφορά στον ΕΛΑ από τον κύριο Μιχάλη Χαρή, πρώην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκής Τράπεζας. Αναγκαστήκαμε να αποταθούμε στον ΕΛΑ, είτε λόγω των συνεχών υποβαθμίσεων στην κατηγορία σκουπίδια, αφού δεν μπορούσαμε να δανειστούμε από την αγορά. Σε ερώτηση αν γιατί δεν λέξηκε το ποσό του ΕΛΑ κατά την κρίσιμη περίοδο στήριξης της Λαϊκής από την Βουλή, ανέφερε ότι ήταν γνωστά τα προβλήματα της Λαϊκής και τότε ο δανεισμός από τον ΕΛΑ ανερχόταν στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαίωσε τις χθεσινές καταγγελίες του Δημήτρη Σιλούρη για περίεργα δάνεια, λέγοντας ότι όντως δόθηκαν περίεργα δάνεια σε πρόσωπα και μοναστήρια ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από το προηγούμενο όμως Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο του κ. Ανδρέα Βγενόπουλου. Όπως είπε, αυτά τα δάνεια δόθηκαν από τη Λαϊκή Ελλάδος. Είχε διαταξεί έρευνα και το πόρισμα βρίσκεται στη Λαϊκή Τράπεζα. Να αναφέρω τέλος ότι ο Γιάννης Κυπρή, πρώην εκτελεστικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, ανέφερε ότι για το θέμα των επιτοκίων, των υψηλών επιτοκίων, ότι η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Κύπρο όθησε στην αύξηση ή παραμονή των υψηλών επιτοκίων. Μάλιστα. Για να αντλούν ρευστότητα οι τράπεζες και να αποφευθεί ο δανεισμός από τον ΕΛΑ.